τη δυνατότητα να έχουν φροντιστηριακή υποστήριξη θα έχουν μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας των Ιωαννίνων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου. Όπως ανέφερε η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Δέσποινα Καμπούρη, αναφέρονται σε μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως είπε, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Νομού Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι και για το φετινό σχολικό έτος θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα των κοινωνικών φροντιστηρίων για τους κατοίκους των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Κοινωνικά φροντιστήρια. Ο θεσμός των κοινωνικών φροντιστήριων για την περιφέρειά μας είναι ένα γεγονός. Είναι η 11η χρονιά φέτο που θα εφαρμοστεί και βέβαια αυτό το οφείλουμε στην εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το Σύλλογο Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπου κάθε χρόνο με την συμβολή τους και την εθελοντική προσφορά σε θέσεις στα φροντιστήρια της πόλης συνδράμουν τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και τα παιδιά τους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα φροντιστήρια και την προετοιμασία τους για τα πανεπιστήμια. Αφορά μαθητές του Λυκείου, από την πρώτη μέχρι την τρίτη Λυκείου. Η διαδικασία είναι λίγος πολύ γνωστή. Θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι γονείς δικαιολογητικά που αφορούν οικονομικά στοιχεία και κοινωνικά κριτήρια άλλα στην Υπηρεσία Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, συγκεκριμένα στο γραφείο 128. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη στις 5 Οκτωβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου τη μεθεπόμενη Παρασκευή και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία μας σε συνδρομή της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών ώστε να καθοριστούν οι δικαιούχοι και να παρακολουθήσουν και για φέτο τα κοινωνικά φροντιστήρια. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι και πάρα πολλά από τα παιδιά αυτά άξιζε τον κόπο να μπουν στη διαδικασία αυτή γιατί πραγματικά έχουν επιτυχίες στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για φέτο λοιπόν ήδη έχουν αρχίσει τα τηλεφωνήματα στην υπηρεσία μας και περιμένουμε τους γονείς για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση που σας είπα πριν.